Καλώς σας. Καλό βράδυ σε όλους σας, κυρίες και κύριοι. Πέμπτη βράδυ, 7 του μηνός, ξημερώνει μια μεγάλη γιορτή αύριο. Χρόνια πολλά προκαταβολικά σε αυτούς που γιορτάζουν. Μπαίνουμε άλλωστε στο εορτολόγιο του Νοεμβρίου, καθώς μετράμε τον πρώτο τελευταίο μήνα του 2019. Και τι δεν έγινε το 2019. Δεν είναι ώρα απολογισμού, γιατί τα γεγονότα τρέχουν και η επικαιρότητα τρέχει εντός και εκτός Ελλάδος. Και εμείς θα δούμε τον άγριο κόσμο της επικαιρότητας και στην άγρια Δύση και στην άγρια Ανατολή. Έχω εκλεκτούς καλεσμένους και απόψε κοντά μου, αλλά θέλω πριν σας τους παρουσιάσω να και δούμε και πριν δούμε βεβαίως τις κυριότερες ειδήσεις με τη βοήθεια της εγκυρότητας και της πληρότητας του ιστότοπου europos.gr, να προτάξω ένα γεγονός που δεν θα το δείτε ή δεν το είδατε να προτάσετε στα άλλα ειδησιογραφικά κανάλια. Ποιο γεγονός? Αυτούς τους μήνες, τους τελευταίους μήνες, βρίσκεται σε εξέλιξη ψηλά στη Μακεδονία μας, στο Μουσείο των Εγών, μία καταπληκτική έκθεση. Το ψηφιακό μουσείο από τον Μέγα Αλέξανδρο των Εγών έως τον Μέγα Αλέξανδρο της Οικουμένης. Είναι λοιπόν ένα σπουδαίο ψηφιακό μουσείο, το οποίο πρέπει να ταξιδέψει σε κάθε υπολογιστή. Και θα εξηγήσουμε σε λίγο πώς θα ταξιδέψει σε κάθε υπολογιστή και πώς θα φτάσει σε κάθε σπίτι, όχι μόνο στην Ελλάδα. Το επιδιωκόμενο και το ζητούμενο είναι να φτάσει στις τέσσερις άκρες της Οικουμένης. Εκεί που υπάρχει ψηφιακή τεχνολογία και εκεί που υπάρχει διαδίκτυο. Δηλαδή, παντού. Θα σας πούμε λεπτομέρειες σε λίγο. Γιατί η ιστορική αλήθεια είναι μία, είναι σπουδαία και οφείλουν να τη γνωρίζουν όλοι. Σε λίγο λοιπόν θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με την προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων η Μαθίας, την κυρία Αγγελική Κοταρίδη, η οποία έχει το γενικό συντονισμό. Προχθές στην Παλαιά Βουλή είχαμε μια εξαιρετική παρουσίαση αυτού του ψηφιακού μουσείου, για να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες για ένα γεγονός το οποίο πέρασε στα ντούκου στην επικαιρότητα. Δεν ασχολήθηκε κανείς μαζί του, παρότι είναι τόσο σημαντικό και αφορά ένα τόσο σπουδαίο θέμα που, επιτρέψτε μου να πω, ενδιαφέρει και το τελευταίο σπίτι, όχι μόνο της ελληνικής επικράτειας, ενδιαφέρει και το τελευταίο σπίτι κάθε συγκροτημένου ανθρώπου, κάθε πεπαιδευμένου ανθρώπου στη σημερινή Οικουμένη. Πριν πάμε όμως αυτό, ας ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στις κάρτες του europos.gr, να δούμε κάποια θέματα που έχουμε επιλέξει, στα οποία θα μείνουμε και τα οποία θα σχολιάσουμε. Είμαστε έτοιμοι να πάμε στην πρώτη κάρτα? Να δούμε την πρώτη κάρτα, κύριε Καλοκαιρινέ. Οι μετανάστες δεν είναι εξαθλιωμένοι. Έχουν iPhone, πετάνε τα φαγητά από τα catering που τους δίνει το ελληνικό δημόσιο και φοράνε πανάκριβα ρούχα. Δεν τα λέμε εμείς αυτά, ούτε το europos.gr. Τα λέει ο συγκεκριμένος κύριος που βλέπετε δεξιά στη φωτογραφία. Το όνομά του είναι Δημήτρης Ζιαμπάζης και είναι επικεφαλής της κίνησης Ενωμένοι Μακεδόνες. Είναι η κίνηση εκείνη η οποία οργάνωσε το περιβόητο μπάρμπεκιου με το αλκοόλ έξω από το hot spot των Διαβατών, προκαλώντας τις γνωστές αντιδράσεις. Χθες είχαμε εδώ τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιαννούλη. Είναι αλήθεια ότι τον στριμώξαμε άσχημα για μια ατυχέστατη δήλωση που έκανε, αλλά επειδή μας αρέσει να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους, σήμερα τα λέμε έξω από τα δόντια, όπως συμβαίνει κάθε βράδυ, για όλους και για όλα. Λοιπόν, αυτός είναι ο κύριος Γιαμπάζης, αυτή είναι η κίνηση την οποία εκπροσωπεί και θα ασχοληθούμε με την κίνηση αυτή και στην απόψινή συζήτηση μεταξύ των άλλων. Πάμε στην επόμενη κάρτα, κύριε Καλοκαιρινέ, πάντα με το europos.gr. Βλέπετε τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο και τον κύριο Παύλο Πολάκη. Εδώ θα μείνω, εδώ θα μείνω, που λέει και το λαϊκό άσμα. Πολάκης και Τζανακόπουλος αρνήθηκαν να φύγουν από την αίθουσα και δεν έγινε τελικά η κρίσιμη συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής Προκαταρτικής Εξέτασης της Βουλής, στην οποία επιτέλους θα κατέθεται η πέτρα του σκανδάλου, ο πρώην αντιπρόεδρος της Νοβάρτης και υπεύθυνος για τα λαδώματα, ο κύριος Φρουζής. Ο κύριος Φρουζής προσήλθε για μία ακόμη φορά στην Επιτροπή της Βουλής, αλλά τελικά
έφυγε απρακτός, διότι η Επιτροπή δεν συνεδρίασε λόγω της επιμονής του κυρίου Πολάκη και του κυρίου Τζανακόπουλου να παραμείνουν μέσα και βεβαίως αναβλήθηκε η συνεδρίαση για την επόμενη εβδομάδα και τότε θα πρέπει να δούμε τελικά ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Όλα δείχνουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει αποφασίσει να κρατήσει μια σκληρή γραμμή απέναντι στο θέμα αυτό. Το ερώτημα είναι πώς θα προχωρήσουν οι εργασίες της Επιτροπής για να βγει επιτέλους όλη η αλήθεια στο φως. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Είναι από το χώρο της οικονομίας και είναι μια είδηση. Αυτά είναι τα γραφεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Είναι μια είδηση η οποία πρέπει να σας πω σοκάρισε σήμερα το μεγαλύτερο μέρος του οικονομικού και επιχειρηματικού κόσμου της χώρας. Σήμερα λοιπόν επί θεωρτές της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που είναι μια ανεξάρτητη αρχή με κατοχυρωμένο ρόλο από την ένομη τάξη της χώρας, έκαναν έφοδο στις 4 συστημικές τράπεζες, Εθνική, Eurobank, Αλφα και Πυραιός. Και όχι μόνο έκαναν έφοδο, για να έχετε εικόνα, άρχισαν να ψάχνουν και τσάντες τελεχών. Άρχισαν να ανοίγουν και συρτάρια. Σας διαβεβαιώ ότι οι βασικοί υπουργοί της κυβέρνησης δεν ήξεραν τίποτα. Προκλήθηκε λοιπόν ένας άλλος και πρέπει να πούμε ότι προκλήθηκαν και κάποιες διαμαρτυρίες και από την πλευρά των τραπεζικών στελεχών, αλλά και από την πλευρά μιας σημαντικής μερίδας του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας, που θεώρησε όχι ότι η έφοδος δεν έπρεπε να γίνει, αλλά ότι ο τρόπος που έγινε δεν συμβάλλει στην αποκατάσταση κλίματος θετικού που θα ενισχύσει τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα στη χώρα. Σε κάθε περίπτωση εμείς θα πούμε ότι είναι μια ανεξάρτητη αρχή η οποία κάνει τη δουλειά της και πρέπει να κάνει τη δουλειά της και έχει σημαντικά καθήκοντα. Τώρα, για τον τρόπο που ενεργεί και για το αν έπρεπε μέσα σε αυτό το κλίμα να ενεργήσει έτσι, αυτό θα το κουβεντιάσουμε και στην απόψινή εκπομπή. Και μία κάρτα ακόμη, με έναν γρίφο, είναι ένα ωραίο θέμα, μπείτε να το διαβάσετε στο europos.gr, Σάλλος, κοινωνικός αυτή τη φορά, γόνος πασίγνωστης εφοπλιστικής οικογένειας, συνελήφθη σήμερα, του πέρασαν χειροπέδες, για απάτες και πλαστογραφίες, κάπου στα νότια προάστια της Αθήνας. Όπως αντιλαμβάνεστε, το europos.gr έχει τα πλήρη στοιχεία, αλλά για λόγους νομιμότητας και σεβασμού των προσωπικών δεδομένων δεν τα βγάζει στη δημοσιότητα. Το ίδιο θα κάνουμε και εμείς. Λοιπόν, πάμε να σας παρουσιάσω τους εκλεκτούς καλεσμένους. Καλωσορίζω. Είναι πρώτη φορά που ο καλεσμένος μου ο πρώτος έρχεται στην εκπομπή. Καλορίζικος, ο κύριος Περικλής Μαντάς, βουλευτής Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας. Είστε από την Κυπαρισία, αν δεν κάνω λάθος. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτο. Καλορίζικος. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ που ήρθατε. Δεύτερη φορά έρχεται και είναι χαρά και τιμή επίσης για μας ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης, βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Ένας άνθρωπος με πολύ καλές σπουδές εντός και εκτός Ελλάδος και επίσης τακτικός επισκέπτης και φιλοξενούμενος σε εκπομπής και είναι χαρά μου ο κύριος Γιώργος Αποστολόπουλος, είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής και του ΠΑΣΟΚ, είναι αυτοδιοικητικός, δυνατός, έχει δώσει αγώνα για να απελευθερωθούν τα εξάρχεια από τους δυνάστες του ψευδοαναρχισμού και δίνει αγώνα για να επανέλθει ασφάλεια στους δρόμους της Αθήνας. Έχει επανέλθει ασφάλεια, κύριε Αποστολόπουλε? Καταρχήν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια και εύχομαι και για εσάς το καλύτερο δυνατό και για την εκπομπή. Δυστυχώς, η ασφάλεια στο κέντρο της Αθήνας και όχι μόνο και στις γειτονιές δεν έχει επανέλθει. Δεν έχει επανέλθει. Όχι. Θα το κουβεντιάσουμε τώρα. Πολλά σε σχέση με αυτό. Θα πούμε πολλά στην απόψινή εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, θέλω κύριε Καλογερνέ να με ενημερώσετε, μόλις έχουμε στο τηλέφωνο την κυρία Αγγελική Κοταρίδη, για να δώσουμε ακριβώς αυτό το σημαντικό, να περιγράψουμε μέσα σε 3 λεπτά, αυτό το σημαντικό ψηφιακό μουσείο από το Μέγα Αλέξανδρο των Αιγών έως τον Μέγα Αλέξανδρο της Οικουμένης. Είναι κάτι που συμβαίνει και είναι σπουδαίο εκεί στο Μουσείο των Αιγών, στη Βέρεια, στην Ιμαθία. Και πρέπει, όπως σας είπα, να φτάσει μέσω του διαδικτύου και της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, όχι μόνο στον υπολογιστή όλων μας, αλλά στον υπολογιστή κάθε υπεύθυνου και πεπαιδευμένου ανθρώπου στις 4 άκρες της Οικουμένης. Μόλις λοιπόν έχετε στο τηλέφωνο την κυρία Κοταρίδη, θα παρακαλέσω να μας διακόψετε. Πάμε στα υπόλοιπα. Λοιπόν, κύριε Μαντά, τι θα γίνει τελικά με την Ειδική Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης για τη σκευωρία, για την ενδεχόμενη σκευωρία στο σκάνδαλο Νοβάρτης? Εκεί που ανοίγουν όλοι τα χαρτιά τους, είδαμε και τη χθεσινή εκπομπή που έγινε εδώ
στο κανάλι μας με την παρουσία πάρα πολλών καλεσμένων. Έγινε μάχη, προεβλήθη το ντοκιμαντέρ της ελβετικής δημόσιας τηλεόρασης, μια εκπομπή έκτακτης επικαιρότητας που σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, τι θα γίνει? Βλέπετε ότι ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Τζανακόπουλος παραμένουν μέσα. Ο πρόεδρος της Επιτροπής είπε ότι αναβάλλεται η συνεδρίαση για την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα να υποθέσουμε ότι θα ξανά είναι μέσα. Τι πρόκειται να κάνετε? Κύριε Παναγιωτόπουλε, θα γίνει ακριβώς ό,τι προβλέπει το Σύνταγμα και η νόμη. Συγγνώμη, έχουμε την κυρία Κοταρίδη. Ναι. Συγγνώμη, κύριε Μαντάμ, με την άδειά σας. Έχουμε συνδεθεί με την προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτέτων Ημαθίας, την κυρία Αγγελική Κοταρίδη, την γνωστή αρχαιολόγο. Κυρία Κοταρίδη, καλό βράδυ. Γεια σας. Θέλω να πείτε με δύο λόγια, ναι, τι είναι αυτό το σπουδαίο που συμπεριλαμβάνεται στην έννοια ψηφιακό μουσείο εγών. Από το Μέγα Αλέξανδρο των Εγών μέχρι ολόκληρη την Οικουμένη. Λοιπόν, είναι τρία πράγματα. Είναι το κανονικό μουσείο των Εγών, το έτσι, οποίο μπράβο, είναι πολυκεντρικό, ζωντανό πραγματικό μουσείο. Να δείτε δηλαδή στη Βεργίνα να το δείτε. Έτσι. Που περιλαμβάνει όλοι να πάμε τους γνωστούς, να το δούμε. Όλοι να πάμε στη Βεργίνα να το δούμε. Που είναι ανοιχτή στο κοινό ήδη και γνωστό σκοτεινό μουσείο μας. Ναι. Είναι το ανάκτορο του Φιλίππου που αναστηλώνεται ενταγμένο στο ΕΣΠΑ. Έχει 10 εκατομμύρια αυτή την προγραμματική περίοδο. Τελειώνει στις αρχές του 23. Το θέλουμε ανάκτορο ελπίζουμε του Φιλίππου του Δευτέρου, έτσι. Ναι, του πατέρα του Μεγαλέξανδρου. Ακριβώς. Εκεί που ο Αλέξανδρος ανακηρύχθηκε βασιλιάς. Έτσι. Λοιπόν, και είναι και το ψηφιακό μουσείο, το καινούριο μουσείο. Ναι. Τελείωσε ως κτίριο και η έκθεση του θα τελειώσει στο τέλος του 20 και είναι αφιερωμένο στην πόλη αλλά και σε εκθέσεις που θα φέρνουμε αντικείμενα από αλλού που θα αναφέρονται σε όλη την ελληνιστική οικουμένη. Πολύ δηλαδή ωραία. Πράγματα από τις Αιγαίες αφενός ήδη αναταγμένο και ένα κομμάτι του ανακτόρου από τον δεύτερο όροφο που δεν μπορεί να είναι έξω, ναι, και πράγματα από αλλού. Και στο μουσείο αυτό, που είναι η πύλη στον αρχαιολογικό χώρο των Εγών, θα βρίσκεται η φυσική, ας πούμε, η γήινη κατοικία, ο σερβερ από το οποίο θα εξυπηρετούμε, ναι, το ψηφιακό μουσείο για το Μέγα Αλέξανδρο, ο Αλέξανδρος από τις Αιγαίες στην Οικουμένη, το οποίο ακολουθούμε όλη την ιστορία του Αλέξανδρου, τις καταβολές του, δηλαδή την ιστορία της Μακεδονίας πριν και την ιστορία μετά. Πώς διαμορφώνεται όλος αυτός ο κόσμος από το Ιόνιο και την Μεσόγειο μέχρι τον Ινδικό ωκεανό και τη Βακτριανή και τα σύνορα της Κίνας. Σπουδαία. Έναν κοινό πολιτισμό, έχουμε ένα τεράστιο υλικό. Εσείς που είστε άνθρωπος της τηλεόρασης καταλαβαίνετε τι θα πει χίλιες ώρες βίντεο. Έτσι. Υψηλής ανάλυσης. Θα μιλάει ελληνικά αλλά κυρίως αγγλικά γιατί θέλουμε να απευθυνθούμε σε όλους τους ανθρώπους του έτσι, κόσμου. Μπράβο. Και κάθε χρήστης του διαδικτύου θα μπορεί να το βλέπει στον υπολογιστή του. Πώς θα μπορεί να το βλέπει στον υπολογιστή? Κυρία Κοταρίδη, πώς θα μπορεί να το βλέπει και πότε? Θα είναι ένα site. Mm-hmm. Το οποίο θα είναι ένα μεγάλο διαδραστικό ντοκιμαντέρ που μπορείς να βλέπεις όλο σε περίπου 7 ώρες. Αν θέλεις λεπτομέρειες να κατεβαίνεις να βλέπεις τα 304 αντικείμενά του, τα οποία είναι πολύ σύνθετα, είναι π.χ. η θρησκευτική πολιτική του Αλέξανδρου, είναι ένα αντικείμενο. Καταπληκτικό. Και αποτελείται από εικόνα, είναι σαν μικρά ή μεγαλύτερα ντοκιμαντέρ. Καταπληκτικό. Και σε ένα τρίτο επίπεδο είναι κάτι σαν τη σελίδα της Wikipedia που βλέπουμε, με γραμμένα, ναι, κείμενα, με όλες τις πληροφορίες, με βιβλιογραφίες, με εικόνες, με παραπομπές, με πηγές, με κείμενα. Από πότε θα μπορεί να το κάνει ο καθένας μας αυτό? Τέλος του 20. Τέλος του 20, μπράβο. Ναι, ναι, μπράβο. Γιατί το έργο αυτό τρέχει πολλά χρόνια. Είναι δηλαδή τρέχει από το 12 με διάφορα σκαμπανεβάσματα. Να σκεφτείτε ότι έχουμε υλικό από όλη τη Μεθόριο, τη Βόρεια, μεταξύ Συρίας και Τουρκίας. Πήγαμε και κινηματογραφήσαμε εκεί, από την Αίγυπτο, από η Ιορδανία, από όλη τη Μικρά Ασία και από όλη την Ελλάδα φυσικά. Σπουδαία δουλειά, κυρία Κοταρίδη. Να είστε καλά. Ελπίζω. Ναι. Και είμαι πολύ χαρούμενος που συνεργαστήκαμε στο παρελθόν. Θέλω να σας πω ότι όταν ήσασταν εσείς υπουργός, εντάξαμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον έργο, πάλι ψηφιακό, που ήταν το δίκτυο περιήγησης στη γη των Μακεδόνων. Έτσι. Το οποίο ένα κομμάτι του ολοκληρώθηκε, αλλά δυστυχώς δεν ολοκληρώθηκε όλο. Γιατί λόγω του ότι διαλύθηκε η διαχειριστική αρχή, με ευθύνη της διαχειριστικής αρχής δεν ολοκληρώθηκε. Κρίμα. Και από τότε κυνηγάμε να το επανεντάξουμε. Πρέπει και θέλω να ελπίζω πρέπει ότι να θα γίνει, γιατί θα μιλάει ελληνικά, αγγλικά,
κινέζικα, ισπανικά, αραβικά, ρωσικά. Αυτή είναι να δουλειά. Πιάσουμε όλες τις αγορές. Μπράβο. Και όλες τις άλλες γλώσσες που ξέρουμε. Μπράβο. Ναι. Να σας ευχαριστήσω. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Εγώ θέλω να τα λέμε τακτικά για να βγάζουμε στον αέρα πράγματα που αποσιωπούνται. Και αναρωτιέμαι γιατί αποσιωπούνται, γιατί το έργο είναι πάρα πολύ μεγάλο και πολύ σπουδαίο. Ιδίως για τις νεότερες γενιές, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε ολόκληρο τον κόσμο. Οικουμενικότητα. Οικουμενικότητα, ακριβώς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, κυρία Κονταρίνη. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, γεια σας. Φίλοι και φίλες, να ξεκινήσουμε λοιπόν ευχάριστα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, να μην απορείτε γιατί αποσιωπούνται κάποια πράγματα, για να μην προσβληθούν κάποιοι βορειοί γείτονες προφανώς. Πράγμα το οποίο βεβαίως είναι απαράδεκτο, διότι αυτή είναι η ιστορία μας και θα πρέπει μάλιστα να προβάλλεται και πολύ έντονο τρόπο. Κύριε Αποστολόπουλε, σας διαβεβαιώ ότι έκανα μέσα από την καρδιά μου ό,τι μπορούσα και συγκινήθηκα που το είπε η κυρία Κονταρίνη για να βοηθήσω την προσπάθεια αυτή. Θα δώσω μάχη για να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Όχι για λόγους ακραίου εθνικισμού ή για οτιδήποτε άλλο. Για να λάμψει η μία και μοναδική ιστορική αλήθεια. Ακριβώς. Και αυτή η αλήθεια να γίνει κτήμα ολόκληρου του κόσμου. Είναι καθήκον μας. Τελεία και παύλα. Λοιπόν, πάμε από τη μεγάλη εικόνα στη μικρότερη, στην καθημερινότητα. Και λέω, κύριε Μαντά, από σας ξεκίνησα, τι θα γίνει με την Επιτροπή τελικά. Πού θα πάει αυτή η βαλίτσα που λέει απλά ο ελληνικός λαός? Θα γίνει, κύριε Παναγιωτόπουλε, ό,τι προβλέπει το Σύνταγμα, οι νόμοι και ο κανονισμός λειτουργίας της Βουλής. Είναι ξεκάθαρο ότι η προσπάθεια που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ να είτε να υπονομεύσει τη λειτουργία της Επιτροπής, είτε να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη, θα πέσει στο κενό. Και θα πέσει στο κενό για τον απλό. Ναι, αλλά πρακτικά δεν μου λέτε τι θα γίνει. Θα σας πω. Ξανασυνεδριάζει η Επιτροπή και ξανά είναι μέσα πολλά και τζαμπάκια. Θα γίνει ό,τι προβλέπετε. Πάνε και πιάνουν στασίδι 2 ώρες νωρίτερα, λέω. Έτσι ώστε οι κύριοι αυτοί δύο να μην παρευρίσκονται στην αίθουσα. Τι θα γίνει, κύριε Παναγιώτοπουλε, θα τους βγάλετε έξω. Ο κύριος Τσίπρας προηγούμενες μέρες. Όχι, πρακτικά να μου πείτε τι θα γίνει. Θα σας πω. Ο κύριος Τσίπρας προηγούμενες μέρες έστειλε μια επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής. Στον κύριο Τασούλα. Που του έλεγε εν ολίγης ότι η Επιτροπή είναι αναρμόδια για το αν θα εξαιρέσει ή όχι τους δύο βουλευτές. Και αυτό το ισχυριζόταν σαν μέχρι και χθες. Και σήμερα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει αίτημα εξαίρεσης τριών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας από την Επιτροπή. Άρα από τη μία τελικά μπορεί να αποφασίσει η Επιτροπή μπορεί να εξαιρεί ή δεν μπορεί να εξαιρεί βουλευτές. Άρα λοιπόν για να είμαστε σοβαροί και τέλος πάντων επειδή μας βλέπει όλος ο ελληνικός λαός και νομίζω ότι είναι μια κατάντια αυτή του πολιτικού συστήματος μια Επιτροπή να μην μπορεί να ξεκινήσει τη συνεδρίασή της τρεις φορές αφού έχει συγκληθεί να συνεδριάσει για λόγους καθαρά, αν θέλετε, επικοινωνιακούς. Ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Δανακόπουλος δεν είναι πλέον μέλη αυτής της Επιτροπής. Ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να τους αντικαταστήσει εφόσον θέλει. Ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν το κάνει. ΣΥΡΙΖΑ πρακτικά επιλέγει. Τι θα κάνει η Επιτροπή? Προφανώς αυτό που είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής. Ότι βεβαίως και θα τους βγάλει φρουρά έξω εάν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Μάλιστα. Εμείς προφανώς είναι ότι δεν θα θέλουμε γίνουν σκηνές απείρου κάτω. Αν νομίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας ότι με αυτόν τον τρόπο να πάει φρουρά να βγάλει δύο βουλευτές έξω από την Επιτροπή. Θα ρίξει το κύρος της εκπομπής της Επιτροπής στα μάτια του κόσμου, νομίζω ότι κάνει πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Ο κόσμος πλέον θέλει μια απάντηση σε όλα αυτά που λοιπόν, σου λένε. Λοιπόν, για να πάω στον κύριο Μαμουλάκη. Κύριε Μαμουλάκη, πού θα πάει αυτό το πράγμα έτσι? Ναι. Δεν είναι καλό για το ελληνικό κοινοβούλιο και ξέρετε τι γίνεται. Αμαυρώνεται και η εικόνα στα μάτια του απλού πολίτη που σου λέει ρε φίλε, κοίτα πώς τα έχουν κάνει αυτοί εκεί μέσα. Μπάχαλο. Και ταυτόχρονα ο απλός πολίτης, ξέρετε τι λέει, αυτοί τα κάνουν έτσι γιατί όλοι τα πήρανε. Και δυστυχώς τέτοιου είδους υπεραπλουστεύσεις, οι οποίες είναι χυδαίες, το λέω ευθέως. Και ισοπεδωτικές. Και ισοπεδωτικές, όπως το όλοι τα πήρανε, ξέρετε που κάνουν κακό στη δημοκρατία και στον κοινοβουλευτισμό. Και αυτό πρέπει να το αποφύγουμε όλοι. Συμφωνώ. Λοιπόν, δώστε λύσεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Εν πάση περιπτώσει, ισχύει η αρχή της πλειοψηφίας. Αποφάσισε η Επιτροπή. Στείλτε δύο άλλους. Να πάτε εσείς, να πάει κάποιος άλλος. Έχετε άξια στελέχη. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καταρχάς να πούμε το εξής. Νομίζω ότι ζούμε ένα τετελεσμένο, ζούμε μια διαδικασία κοινοβουλευτικής εκτροπής. Αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες μέρες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, νομίζω ότι δεν τιμά αυτό καθ' αυτό το όργανο. Το κορυφαίο λοιπόν όργανο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, η Ολομέλεια, αποφάσισε δια των εκπροσώπων της τις εκπροσωπήσεις στη συγκεκριμένη επιτροπή. Δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν. Από την είδηση του ελληνικού κράτους, δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν να διαφοροποιείται, να αλλοιώνεται η σύσταση, η στελεχειακή σύσταση της επιτροπής αυτής μετά τον ορισμό από την Ολομέλεια, από την εθνική αντιπροσωπεία. Αυτό καθ' αυτό είναι ένα δεδομένο που το βάζουμε στο τραπέζι. Ναι, αλλά και μπορεί, να συμπίπτει, να συμπίπτει η ιδιότητα του μάρτυρα και του μέλους της Εξεταστικής Επιτροπής. Με συγχωρείτε, της Προανακριτικής Επιτροπής. Ναι, ναι. Λάθος είπα πριν. Η οποία επιτροπή έχει αρμοδιότητες με βάση τη δικονομία ανακριτή.
Μπορεί κανείς να είναι και μάρτυρας και ανακριτής την ίδια στιγμή, δεν γίνονται και τα δύο. Έχει γίνει στο παρελθόν και θα παραλυθεί και τώρα. Και ξέρετε για ποιο λόγο. Στο παρελθόν δεν έγινε αυτό. Θα σας πω. Γιατί είναι και ιδιαίτερη σημασία η συγκεκριμένη παρουσία των δύο συναδέλφων. Είναι γνώσεις των περιστάσεων, των καταστάσεων και σήμερα ξέρετε, είχαμε τον κύριο Φρουζή ως, αν θέλετε, πρόσωπο του οποίου. Σήμερα και προχθές περιμένουμε. Ναι, ο οποίος δεν έχει καταθέσει ποτέ. Ούτε σε όργανο της δικαιοσύνης. Αυτό είναι απορία άξιων και καλά κάνετε και το καταθέτετε. Είναι πραγματικά, αυτό δεν περιποιεί πραγματικά τιμή για το Ελληνικό Κοινοβούλιο και για τα δικαστικά όργανα της δικαιοσύνης εδώ. 3,5 χρόνια, αλλά, κύριε Μαμουλάκη, όμως είχατε προανακατοχή επιτροπή για την υγεία και δεν κάλεσα τον κύριο Φρουζή να καταθέσει. Ο κύριος Φρουζής, όπως και άλλοι, η διαδικασία, όπως γνωρίζετε, κύριε Μαντά, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ακόμα και τώρα που συζητάμε, έχει ασκηθεί ήδη ποινική δίωξη σε ένα από τα πρόσωπα τα οποία και κρεμούν και για δύο άλλα άτομα. Εσάς σας κάνει εντύπωση αυτό όμως, 3,5 χρόνια. Μου κάνει εντύπωση η σπουδή της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή, όταν η δικαστική διαδικασία είναι σε πλήρη εξέλιξη, να ξεκινήσει και με άκομψο τρόπο και βλέπετε τα αποτελέσματα. Μία προανακριτική επιτροπή, ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η δικαστική έρευνα. Προσέξτε, αυτό είναι κομική σημασία. Και με δεδομένα αυτά που είδαμε όλοι χθες, πραγματικά συγχαρητήρια στο σταθμό, διότι ήταν μια εξαιρετική εκπομπή, σχηνοτενής βέβαια χρονικά, αλλά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και με εύλογες αποκαλύψεις, νομίζω άφησε ένα σοβαρό αποτύπωμα στα δρόμενα της τηλεοπτικής, αν θέλετε, του τηλεοπτικού σκηνικού στη χώρα μας. Με λυπεί το γεγονός ότι ένα τόσο κορυφαίο ζήτημα δεν το συναντάμε σε άλλα τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας με αντίστοιχη, αν θέλετε, έτσι, ακροματικότητα τηλεθέαση. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι έχουμε πλέον έχει δημιουργηθεί ένας κατάλληλος καμβάς όπου ο καθένας μπορεί να εκλάβει τα συμπεράσματά του. Ποιος Έλλην πολίτης δεν θα ήθελε την παρουσία με πλουραλισμό, αν θέλετε, και με γνώσεις όλων των κοινοβουλευτικών που θα βοηθήσουν στην επίτευξη αυτή τη έρευνα. Ενώ για να έχουμε και αποτελέσματα. Πρέπει να υπάρξει απεμπλοκή. Δεν μπορεί να συνεχίσει και νομίζω ότι είναι η ώρα του Προέδρου και ο κ. Μπουγάς, νομίζω σε δύσκολη θέση ευρέθη προ λίγων ημερών. Ο Μπουγάς είναι από τη Φωκίδα, ο πρόεδρος της Επιτροπής. Φάνηκε από τη στάση του ανθρώπου. Ένας ήπιος μετριοπαθής και νομίζω ότι έχει μια αίσθηση της κατάστασης. Φάνηκε και από εκεί. Ο κ. Καστανίδης με μια εύλογη τοποθέτηση, ξεκάθαρη, κορυφαίος νομικός, νομίζω ανεξαρτήτου παρατάξεως αναγνωρίζεται η επιστημονσύνη του, όπου πραγματικά εξέφρασε μια σειρά από εύλογα νομικά, νομικοτεχνικά ερωτήματα. Και όλα συνηγορούσαν στην άποψη του ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν είναι τυχαίο. Της εξαίρεσης των δύο. Μιλάω για έναν έγκριτο νομικό και συνάδελφό μας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που άφησε ένα σοβαρό αποτύπωμα με την εξαίρεση. Συνάδελφοι ψήφισε υπέρ της εξαίρεσης. Ναι, σαφέστατα και είδαμε και σκηνές, μάλιστα είδαμε και τον κύριο Γκέργου να σπέβδει. Κύριε Μαμουλάκη, με συγχωρείτε και πάνω, δεν μπορώ να παρέμβω σε ένα θέμα. Ένα λεπτό. Μία κουβέντα, κύριε Μαντά, να πάω στον κύριο Αποστολόπουλο. Μία κουβέντα μόνο να πάω, γιατί νομίζω ότι ο κύριο Μαμουλάκη είπε κάτι το οποίο δεν είναι ακριβές. Η ελομέλεια της Βουλής ψήφισε την σύσταση της προανακριτικής επιτροπής. Όχι μόνο. Δεν ψήφισε τη σύνθεσή της. Κάνετε λάθος, κύριε Μπουλάκη. Τη σύνθεση την προτείνουν τα κόμματα. Ακριβώς. Και αυτό που είπατε. Ακούστε με λίγο. Ολομελίας. Όχι βεβαίως. Αναφέρθησα. Όχι βεβαίως. Με απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ναι. Και όπως καλά γνωρίζετε. Επικαιροποιήθηκε όμως η απόφαση της ολομέλειας. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Η εξαίρεση μελών σε προανακριτική επιτροπή έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Και υπάρχει δεδικασμένο. Ήταν στην προανακριτική επιτροπή του Βατοπεδί. Έγινε σύσταση της επιτροπής. Το οποίο είχαμε τρεις εξαιρέσεις. Με ονόματα. Γιατί, και το λέμε ξεκάθαρα. Γιατί δεν πρέπει ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Ζανακόπουλος να είναι στην επιτροπή, γιατί ήδη θα είναι μάρτυρες. Ποιος ξεχνάει το Φεβρουάριο του 2018 τον κύριο Ζανακόπουλο, ο οποίος όντας κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έκανε παρέλαση μέσα στον Άριο Πάγο, δήθεν για προσωπικό του θέμα στην αρχή. Αυτό δεν το και ξέρουμε. Μετά. Μα ίδιος. Άμα τρέξετε το αρχείο, σας το δείτε. Στην αρχή είπε ότι πήγε για προσωπικό του θέμα. Και μετά μπορεί να μισό χρόνο πριν για να καταλάβει και ο κόσμος. Ναι. Και μετά είπε ότι πήγε για να ενημερωθεί για την υπόθεση. Ναι. Και ο κύριος Πολάκης μετά από τρεις μέρες δημόσια κατέθεσε ότι οι τρεις μάρτυρες προστατευόμενοι είναι υπάλληλοι της ομάδας. Εύλογο το ερώτημα. Άρα λοιπόν λέμε λοιπόν. Δεν είναι χρήσιμη η διαδικασία της προανακριτικής αυτής επιτροπής. Οι κύριοι αυτοί λοιπόν δύο είναι κρίσιμοι κρίκοι ως μάρτυρες τη συγκεκριμένη υπόθεση. Και επειδή η Προανακριτική Επιτροπή πλέον δεν αποτελεί ένα πολιτικό σώμα, κύριοι μου, δεν είναι βουλευτές εκείνη τη στιγμή. Αυτή έχει δικονομικό ρόλο ανακριτού. Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Ακριβώς. Έχει δικονομικό ρόλο ανακριτού. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να είσαι. Και στο κάτω, μετά τη σύσταση του κάτω, κύριε Μαντά. Η σύσταση έλαβε χώρα πριν. Δεν έχετε δύο ανθρώπου άλλου μορφωμένου. Ανθρώπου οι οποίοι να μπορούν να πάνε και να ρωτήσουν μέσα τι ερωτήσει που θέλουν και να πάνε. Σαφέστατα. Οι άνθρωποι αυτοί γνωρίζουν ουσιώδη.
πολύ στοιχεία της συγκεκριμένης περίπτωσης. Η Επιτροπή έλαβε μια απόφαση. Την εξαίρεση των δύο. Πρέπει να υπακούσετε. Εκτός και αν νομίζετε ότι και η κοινοβουλευτική διαδικασία, οι επιτροπές, η Βουλή, το Σύνταγμα είναι τυφλίκη σας και μπορεί να κάνετε ό,τι θέλετε. Μακριά από εμάς τέτοιες εκφράσεις. Συνταγματική εναρμόνιση. Είδατε τι είπε ο κ. Πολάκης. Είναι κουβέντες αυτές που βγαίνουν και λέω θα κάτσω εδώ και θα με σηκώσουν με γερανό. Ποιος είναι ο κ. Πολάκης? Συνταγματική εναρμόνιση. Είναι και βαρύς, είναι 90. Σας παρακαλώ πολύ. Ποιος είναι ο κ. Πολάκης? Αλλά και ψηλός και βαρύς. Συνταγματική εναρμόνιση με τα πάντα. Συνταγματική εναρμόνιση. Οι Έλληνες πολίτες θέλουν πλουραλισμό και στις απόψεις και στην κριτική. Κ. Μαυλάκη, σημαίνει ότι σήμερα ο κ. Ζανακόπουλος και ο κ. Πουλάκης θα πρέπει να είναι στο γραφείο τους και να βλέπουν την προανακριτική άμα θέλουν από την οπουδήποτε αλλού. Δεν θέλετε να ασκήσουν ερωτήσεις στον κύριο Φρουζή, που είναι και η πέτρα. Αν θέλετε να ασκήσουν ερωτήσεις στον κύριο Φρουζή, θα πρέπει 3,5 χρόνια που έχετε προανακριτική για την υγεία να τον έχετε καλέσει μια φορά για μάρτυρα. Εδώ δεν τον έχετε καλέσει 3,5 χρόνια. Άλλη διαδικασία. Κάνετε προανακριτική εξεταστική για την υγεία και δεν καλείτε τον κύριο Φρουζή, τον πρώτο μάρτυρα που θα πρέπει να έχετε καλέσει. Και εμείς είμαστε. Κλείνοντας, επειδή μου δίνει ο λόγος, αλλά διακόπη πολλακή από τον κύριο Μαντά. Κάνατε όμως μια κόσμια. Νομίζω είναι κόσμια. Νομίζω το συμπέρασμα από πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω αυτό που εκπέμπεται είναι το εξής. Είναι και ο κύριος Τζανακόπουλος και ο κύριος Πολάκης είναι μέλη της συγκεκριμένης επιτροπής από την κοινοβουλευτική μας ομάδα. 7 τον αριθμό, να θυμίσω ότι είναι από την πλευρά πλέον του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι, κύριε Μαμουλάκη. Επιτροπή αποφάσισε να μην είναι. Κύριε Μαμουλάκη, τι είπα την άποψη σας, να ρωτήσουμε για μην βομβαρδίσετε κατέρωθεν. Να κλείσω από αυτό και θα σας αφήσω. Εγώ θα ακούσω σιωπών την άποψή σας, κύριε Αποστολόπουλε. Είπατε ότι σας έχουν διακόψει Πολάκης, θα νιώθω εγώ ότι με διακόπτει ο Πολάκης. Βλέπετε συνεχώς το παρατείνετε και όπως και πάμε. Λοιπόν, κλείνοντας λοιπόν αυτό, είναι απαραίτητη, θα παραμείνουν και εκτιμούμε ότι θα αντιληφθεί και η ίδια η Προεδρία του Ισολομελίας της Βουλής το ατόπιμα από το οποίο έχει ήδη προχωρήσει ο κύριος Στασούλας, λοιπόν, θα το αντιληφθεί. Πάμε πολύ γρήγορα σε ένα διάλειμμα, γιατί δεν θέλω να διακόψω τον κύριο Αποστολόπουλο μετά. Σας ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω από εσάς, κύριε Αποστολόπουλε. Δεν θα εξαντλήσουμε την υπομή στο θέμα της Επιτροπής και στο δεν πάω πουθενά, δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω, όπως λέει το λαϊκό άσμα του κύριου Πολάκη και του κύριου Τζανακόπουλου, γιατί νομίζω δεν ενδιαφέρει τον κόσμο και διαθέσαμε ήδη πολύ χρόνο. Θέλω να πάμε στους δρόμους της Αθήνας, του Λεκανοπεδίου, να δούμε τα προβλήματα ασφάλειας και ανασφάλειας, να δούμε την καθημερινότητα και της περιφέρειας, και θα ξεκινήσω μαζί σας σε λίγο, θίγοντας το μεγάλο θέμα που είναι νάρκη με φυτίλι ταχείας αναφλέξους κάτω από τα πόδια της κυβέρνησης αλλά και της Ελλάδος, πάντα το μεταναστευτικό αυτή τη δύσκολη περίοδο και τη δυσκολότερη περίοδο που θα έρθει τους αμέσως επόμενους μήνες μέχρι και το καλοκαίρι. Κύριε Αποστολόπουλε, υπομονή λίγα λεπτά μαζί με τους φίλους που ετοιμάζονται να μας δουν σε λίγο. Κυρίες και κύριοι, το θέμα που καίει, σε λίγο. Συνεχίζουμε και απόψε την περιήγησή μας στην άγρια δύση της ενημέρωσης. Και επειδή στο πρώτο μέρος νομίζω ότι αρκετό χρόνο διαθέσαμε στο western που παίζεται στην αίθουσα της Βουλής, εκεί που επρόκειτο να συνεδριάσει η προανακριτική λεγόμενη, σήμερα λέγεται Ειδική Επιτροπή Προκαταρτικής Εξέτασης, για το αν υπήρξε σκευωρία στο σκάνδαλο Νοβάρτης ή όχι, τώρα θα ξεκινήσω από τον κύριο Αποστολόπουλο. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον κύριο Μαντά από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Μαμουλάκη από το ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Αποστολόπουλο από το ΠΑΣΟΚ και το Κίνημα Αλλαγής. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Αποστολόπουλο και δεν θα του ζητήσω τη γνώμη του για αυτό που έγινε μεταξύ Τζανακόπουλου Πολάκη και των βουλευτών της πλειοψηφίας, αλλά θα τον πάω στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας εδώ στο Λεκανοπέδιο και στην περιφέρεια. Θα μου επιτρέψετε βέβαια, κύριε Παναγιωτόπουλο, να κάνω μια πολύ σύντομη αναφορά σε αυτό. Νομίζω ότι και η κοινή λογική και η δικονομική λογική στο συγκεκριμένο θέμα ταυτίζονται. Ναι. Νομίζω είναι πολύ ξεκάθαρο ότι κάποιος ο οποίος
λειτουργεί ως εξεταστής ή στη συγκεκριμένη περίπτωση δικονομικά, ναι, ως ανακριτής. Μην επαναλαμβάνουμε. Δεν μπορεί. Συμφωνείτε να με την άποψη με το ρόλο του Κινάλ, του Κινάλ και της Νέας Δημοκρατίας. Καθαρά. Αλλά πάμε τώρα στο άλλο. Να πω πολύ σύντομα όμως ότι από αυτή την ιστορία και τον τρόπο που εξελίσσεται δεν ωφελείται κανένας από το πολιτικό σύστημα. Είναι το, έτσι. Όχι μόνο δεν ωφελείται. Παθαίνει ζημιά το πολιτικό σύστημα. Ακριβώς. Είναι εκνευρισμένος. Θα μπώνει η εικόνα της Δημοκρατίας και του Κοινοβουλίου. Είναι απογοητευμένος. Βλέπει και αυτά τα γεγονότα και ρίχνει ακόμη μια πέτρα. Άρα πρέπει να λήξει αυτή η ιστορία και να προχωρήσει η Επιτροπή. Ακριβώς με κοινή λογική, ρε κύριε Αποστολόπουλε. Ευθύ το ερώτημα. Είμαι από εκείνους που χαιρέτησαν την τοποθέτηση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Είναι άξιος και ικανός. Όπως και του Λευτέρη Οικονόμου, του υφυπουργού του, πρώην αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας, καθώς επίσης και την ανάδειξη του στρατηγού Μιχάλη Καραμαλάκη στην ηγεσία της Ελλάς. Είναι και οι τρεις τους πολύ πολύ άξιοι άνθρωποι. Δεν αμφιβάλλω καθόλου λοιπόν για την καλή τους πρόθεση. Και οφείλω να πω ότι οι πρώτες κινήσεις των πρώτων μηνών υπήρξαν δυνατές, γρήγορες και αποτελεσματικές. Βλέπω όμως, και θέλω να μου πείτε αν συμφωνείτε κι εσείς, βλέπω ότι τελικά ο έλεγχος δεν έχει επανακτηθεί. Αν πάρει κανείς ένα αυτοκίνητο και κατέβει να περπατήσει στην Αχαρνών, να περπατήσει στην Πατησίων, να περπατήσει στα Σεπόλια, να περπατήσει στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, εκεί πίσω από τον ΟΣΕ, γύρω από την πλατεία Καραϊσκάκη, θα διαπιστώσει ότι ο έλεγχος δεν έχει επανακτηθεί. Δυστυχώς έχετε απόλυτο δίκιο. Επειδή από το πρωί μέχρι το βράδυ μένω στην Αθήνα, τρέχω για την Αθήνα και είναι η περιφέρειά μου όπως και να το κάνουμε και έχω εικόνες οι οποίες είναι πραγματικά εικόνες ντροπής και εξακολουθεί αυτό να ισχύει. Γιατί όμως, και γιατί όμως, με την παρούσα κατάσταση. Πιστεύω ότι και ο κύριος Μπακογιάννης έχει θετική πρόθεση να λυθούν πολλά προβλήματα. Γιατί όμως δεν προχωρεί? Να πούμε τα εξής. Πρώτον, ότι αυτά τα προβλήματα τα οποία σχετίζονται με την εγκληματικότητα, τη διακίνηση ναρκωτικών, την πορνεία, την κοινή εγκληματικότητα, κλοπές, ληστείες, οτιδήποτε συμβαίνει και βεβαίως τα γεγονότα με τις επιθέσεις των Μπαγαλάκηδων, συνδέονται και έχουν να κάνουν με την κεντρική κυβέρνηση. Ο Δήμος μπορεί να πιέσει, μπορεί να προσπαθήσει βοηθητικά να συνεισφέρει στην επίλυσή τους, αλλά κάτι το έχει φρενάρει την κεντρική κυβέρνηση. Είναι λίγο περίεργο το εξής, ότι ενώ ξεκίνησε να γίνεται μία αρχικά με την, το Σεπτέμβριο, να το πούμε έτσι, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, να γίνεται μία προσπάθεια τόσο στην περιοχή των Εξαρχείων όσο και σε κάποιες άλλες περιοχές, έχει εξασθενήσει αυτή η προσπάθεια. Δεν βλέπεις περιπολίες στους δρόμους της Αθήνας. Γιατί πιστεύετε εσείς ότι έχει εξασθενήσει? Από τη μία πλευρά. Κύριε Μαντά, κύριε Μαμουλάκη, σημειώστε, θέλω απάντηση, είναι κρίσιμο το θέμα. Υπάρχουν, για παράδειγμα, φρουρές εντός εισαγωγικών των ΜΑΤ σε διάφορα σημεία των Εξαρχείων, αλλά σε απόσταση 50-100 μέτρων γίνεται ασίδωτη διακίνηση ναρκωτικών και υπάρχουν συμμορίες οι οποίες κάνουν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, από το να σπάνε αυτοκίνητα μέχρι να κάνουν υπαίθρια πάρτι που ενοχλούν τους κατοίκους. Στον Άγιο Παύλο, στη Χαλκοκονδύλη, στο Σταθμό Λαρίσης, στην πλατεία Κουμουνδούρου, στα κάτω Πατήσια, στην πλατεία Βικτωρίας, υπάρχουν περιπτώσεις στην Κυψέλη, περιοχές μικρότερης έτσι έκτασης, που πραγματικά τρομάζει να περπατήσει το βράδυ. Λοιπόν, τι πιστεύω εγώ? Θέλω την εκτίμησή σας. Γιατί κάτι που άρχισε δυνατά και αποτελεσματικά φαίνεται να έχει φρενάρει. Πού έχει κολλήσει? Λυπάμαι που θα πω ότι νομίζω ότι υπερέβαλαν επικοινωνιακά, ίσως υποτιμώντας την κατάσταση η οποία επικρατεί στην Αθήνα. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αυτή τη στασιμότητα ή και χειροτέρευση σε ορισμένες περιπτώσεις, με αποτέλεσμα ο κόσμος να δεινοπαθεί και να έχει μείνει η αρχική εικόνα του ότι θα κάνουμε κάτι. Όταν βγαίνανε κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας προεκλογικά και λέγανε σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα θα καθαρίσουμε τα Εξάρχεια, θα καθαρίσουμε την Αθήνα, έπρεπε πρώτα να έχουν συνειδητοποιήσει ότι το πρόβλημα είναι πολύ πιο σοβαρό και χρειάζεται μια υπευθυνότητα και να πούν και την αλήθεια στον κόσμο. Εγώ το λέω και σαν δημοτικό σύμβουλο και υπερκομματικά με την καλή πρόθεση ενό δημοτικού συμβούλου, αλλά και με την. Το θέμα είναι μεγάλο. Και θα μείνουμε εδώ. Κίνηματο αλλαγή, ότι χρειάζεται κύριε μια υπεύθυνη. Είστε σαφής, κύριε Μαντά. Θέλω απάντηση σε αυτό που είπε. Εγώ θα διαφωνήσω. Σε αυτό που είπε. Θα διαφωνήσω. Καταρχήν θα πρέπει όλοι να. Για να κάνουμε συζήτηση τώρα. Ανοίγουμε τη συζήτηση. Βεβαίως. Τα μικρόφωνα ανοιχτά για όλου. Θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα ότι είμαστε μια κυβέρνηση 110 ημερών. Ναι, αλλά λέγατε προεκλογικά, κύριε Μαντά. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια
έχουν γίνει ανακαταλήψεις κτηρίων και γίνονται καθημερινά. Σαφέστατα. Το οποίο δεν έχει συμβεί ποτέ στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Ισχύει αυτό? Σαφέστατα. Στο κέντρο της Αθήνας. Μέχρι ένα σημείο γίνεται. Παίρνουμε αυτά, λοιπόν, τα κτίρια πίσω και τα παραδίδουμε πίσω στους ιδιοκτήτες τους. Παίρνουμε τον κόσμο τον οποίο. Στα δημόσια κτίρια, κύριε Μαντά, γιατί δεν έχετε κάνει? Λοιπόν, δεύτερο, μόνο στα δεύτερο, θα σας πω. Δεύτερο, σε fast track χρόνο βγάλαμε μια προκήρυξη για 1.500 ειδικούς φρουρούς. Προκειμένου να ενισχυθούν τα τμήματα σε fast track. Η οποία αυτή τη στιγμή. Η ομάδα Δέλτα, γιατί δεν προχώρησε? Ακούω ότι παρασυγκροτείται και δεν τη βλέπω. Τα μηχανάκια κάνανε εξαιρετική δουλειά. Και κύριε Μαμουλάκη, κακό στη διέλυση ο ΣΥΡΙΖΑ. Κακό στη διέλυση ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πλήρωσαν οι πολίτε μα. Το πλήρωσαν οι συμπολίτε μα. Οι δημοσιονομικέ δεσμεύσει ήταν. Τι δημοσιονομικέ δεσμεύσει ήταν? Λάθο. Ήταν γενικότερα. Κάνανε δουλειά με τα μηχανάκια. Αστυνόμευαν την γειτονιά. Προστάτευαν τον πολίτη. Έχει να κάνει με τι δημοσιονομικέ δεσμεύσει και από το δεύτερο. Ακούστε με λίγο. Είναι ξεκάθαρο ότι εμεί το. Το θέμα της ασφάλειας το έχουμε πολύ ψηλά στην ατζέντα και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Αποτελέσματα. Μετά την οικονομία θεωρούμε ότι η ασφάλεια αποτελεί το δεύτερο. Δεν το βλέπουμε όμως. Προφανώς δεν το βλέπετε. Οικονομία δεν το βλέπετε. Και αντιθέτως βλέπουμε και μια κακή διαχείριση του μεταναστευτικού, όπου αυτή τη στιγμή. Θα πάμε και στο μεταναστευτικό. Πείτε το αυτό. Να σας απαντήσω όμως λίγο. Πείτε το αυτό. Λίγο το θέμα. Πείτε το αυτό που πήγατε να αγγίξετε. Είναι το μείζον θέμα. Η νάρκη είναι αυτό. Επίσης η κακή την κακή διαχείριση, την κάκιστη του ΣΥΡΙΖΑ στο μεταναστευτικό, έχει ακολουθήσει η κάκιστη διαχείριση από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί να ελέγξει. Τι να μην ισοπεδώνει τώρα, κύριε Μαμουλάκη. Λοιπόν, τι να σας πω. Δεν θυμάστε που μία λέγατε για 90 λεπτά και κάνατε 10 μηδαλέζε. Στο κομμάτι των Αθηνών. Δηλαδή, αντί να πείτε κάναμε κάποια λάθη και πρέπει να ανεβάσουμε τον Δεσιμπέλ ούτως ή άλλως. Απλά λέω το εξής, κύριε Παναγιώτοπουλε, μια μικρή παρέμβαση. Κοιτάξτε για να απαντήσω, κύριο Μαντάς. Όλα στη ζωή είναι θέμα προσδοκιών. Όταν καλλιεργείς προσδοκίες αναφορικά με τις προσφυγικές ροές ότι θα τις μηδενίσεις, όταν καλλιεργείς προσδοκίες ότι θα καθαρίσεις το λεκανοπέδιο Αττικής μέσα σε ένα εύλογο σύντομο χρονικό διάστημα και δεν το πράττεις, τότε επιτομή του λόγου είναι η πράξη και φαίνεσαι αναντίστοιχος. Και οι δύο καλλιεργούσατε προσδοκίες κάπου. Ελάτε κύριε Μαντάκη. Είναι τελείως υποκριτικό όταν μιλάμε για μια κυβέρνηση 100 ημερών, ότι τη συμπεριφέρεστε και την κρίνετε λες και είναι μια κυβέρνηση 4 ετών. Λοιπόν, 1.500 ειδικοί φρουροί αυτή τη στιγμή εκπαιδεύονται και σε λίγο καιρό θα είναι στους δρόμους. Την ομάδα Δέλτα έτσι, περιμένω. Βρήκαμε τους πόρους, τους δημοσιονομικούς πόρους για να τους προσλάβουμε για να εκπαιδευτούν και να βγουν στους δρόμους. Η ομάδα Δέλτα προφανώς και θα συσταθεί. Γιατί παρεδόθηκε. Ναι, κύριε Μαυλάκη μου, ναι, εντάξει. Προφανώς και θα συσταθεί η ομάδα Δέλτα και θα πάει. Ακούστε με λίγο. Γιατί δεν βγάζει τους υπάρχοντες. Ακούστε με λίγο. Εγώ ζω σε μια επαρχία. Δεν ζω στο κέντρο της Αθήνας. Και στην επαρχία εγκληματικότητα. Ναι, αλλά προσέξτε, και στην Αθήνα εδώ ζουν πολλοί Μεσσίνοι. Βεβαίως. Όχι, θα σας πω το δικό μου. Πάνω από 400.000 Μεσσίνοι ζουν στο λεκανοπέδιο. Εάν μιλήσετε λοιπόν με τους αστυνομικούς. Και κριτικοί. Λιγότεροι αρκάδες βέβαια και Βρυτάνοι. Κύριε Παναγιώτοπουλε, αν μιλήσετε με τους αστυνομικούς, αυτούς που επιχειρούν κάθε μέρα στο δρόμο, τα παιδιά της ομάδας Δίας, της ΙΜΕΤ, τα παιδιά κάνουν τη δουλειά τους με ηρωικό τρόπο οι αστυνομικοί. Ότι πλέον έχουν ελευθερωθεί. Και με πολλές απώλειες. Όχι, έχουν ελευθερωθεί να κάνουν τη δουλειά τους πραγματικά. Και δεν υπήρχε ένα σύστημα που τους κράταγε πίσω. Δεν υπήρχε ένα σύστημα που τους κράταγε ένα πίσω για να μην κάνουν ακριβώς τη δουλειά που έπρεπε να κάνουν. Να παρέχουν την ασφάλεια στους πολίτες. Η ομάδα δεν θα επανασυσταθεί. Ό,τι έχει σχεδιάσει και έχει αναγγείλει ο Υπουργός θα γίνει πράξη και πάρα πολύ απλά. Κύριε ένα λεπτό. Κύριε Αποστολόπουλε, αν μιλάει ένα πάνω στον άλλο, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Για να ακουγόμαστε όλοι. Κύριε Μαντέλη, γεμάτη Αθήνα με ναρκωτικά. Και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα ασύδωτο εμπόριο από κάποιους οι οποίοι διακινούν συνέχεια τεράστιες ποσότητες. Εσείς δηλαδή γιατί τώρα... δεν κάνετε κάτι σε αυτό, να μου πείτε. Εσείς δηλαδή τώρα με συγχωρείτε, βλέπετε ότι υπάρχει η ίδια κατάσταση αυτή τη στιγμή με αυτή που είχαμε πριν λίγους μήνες. Στο θέμα της ασφάλειας και στο θέμα, της ασφάλειας της περιπολίας. Ενδεχομένως θέλω να σας πω τι αντιμετωπίζω, κύριε Παναγιώτοπουλε. Η πρώτη απόφαση του Υπουργού ήταν να μαζέψει όλους τους ανθρώπους από την ομάδα Δίας που είχαν πάρει αποσπάσεις. Ξέρετε να σας πω το νούμερο πώς ήταν. Που τους έχει βγάλει όλους στον δρόμο. Εξάφια, δεν υπήρχε αστυνομία. Εγώ θέλω την ομάδα Δέλτα να υπάρχει. Ήταν διαλυμένο όλο το σύστημα. Με τα μηχανάκια, την ομάδα άμεσης παρέμβασης. Εδώ έχουμε φτάσει εμείς στο εξάφια. Άμεσης επέμβασης, όχι παρέμβασης. Επέμβαση. Στα εξάφια που είπα. Διορθώνω τον εαυτό. Όχι και μικρή κυρία Σασόπουλε. Τίποτα επικοινωνιακό σοου στην αρχή. Εσεί τώρα μην μιλάτε. Το επικοινωνιακό σοου είναι να καταλάβουμε τα κτίρια. Επικοινωνιακό σοου είναι να καταλάβουμε τα κτίρια. Έχω ερώτημα τώρα στον κύριο Μαμουλάκη. Παρακαλώ. Κύριε Μαμουλάκη, μια και μιλάμε για τα θέματα ασφάλειας του πολίτη. Εγώ θα σας πω και το λέω ευθέως.
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στα θέματα προστασίας ασφάλειας του πολίτη απέτυχε. Εάν είχατε μαζέψει τα θέματα ασφάλειας στην καθημερινότητα του πολίτη. Ένα. Δεύτερο. Αν δεν είχατε γονατίσει τη μεσαία τάξη στους φόρους λόγω της ιδιοληψίας ορισμένων υπουργών σας. Τρίτον. Αν δεν είχατε κάνει τις πρέσπες, μπορεί να χτυπούσατε τις εκλογές. Δική μου άποψη, κρατήστε τι μπορεί να κάνω λάθος. Ναι. Έρχομαι τώρα στο προκείμενο. Αυτές τις μέρες συζητείτε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής το σχέδιο νόμου για τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα που κατέθεσε ένας άξιος υπουργός της κυβέρνησης, ο Κώστας Οτσιάρας. Στα πλαίσια αυτών των αλλαγών, το να έχει κανείς μολότοφ στο σακίδιό του, για παράδειγμα, επισύρει ευθύνες, επισύρει ποινές, οι οποίες αυστηροποιούνται. Και το πέταγμα μολότοφ πάβει να είναι πλημέλημα και γίνεται κακούργημα. Βγήκαν λοιπόν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο κύριος Λάπας, και είπαν, μα γιατί λέει, αν πιάσει στο σακίδιο του άλλου μία μολότοφ, τι σημαίνει λέει, γιατί πρέπει να τιμωρηθεί. Και λέει πολύ εύλογα ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Τσιάρας, τι θέλει λέει τη Μολότοφ να την πάει βόλτα. Γιατί κοντζάμ ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα που πήρε το 32%, εγώ ιδεολογικά και πολιτικά διαφωνώ, αλλά 31,6-32% του ελληνικού λαού, ακόμη και στα κάτω του ΣΥΡΙΖΑ, το ψήφισε. Αυτοί είναι νοικοκυρέοι. Εξίσου νοικοκυρέοι και με αυτούς που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, που ψήφισαν Κινάλ και άλλα κόμματα. Όλοι οι Έλληνες και Ελληνίδες, νοικοκυρέοι, θέλουν το καλό του τόπου και της ελληνικής κοινωνίας. Μην κάνουμε διαχωρισμούς. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε σε αυτούς? Αυτός που έχει στο σακίδιό του τη Μολότοφ την έχει για καλό. Πού την πάει τη Μολότοφ? Βόλτα την πάει. Ναι. Τι την έχει για ενθύμιο? Δεν πρέπει λοιπόν, άμα του γίνει έρευνα στο σακίδιο ή στο αυτοκίνητο, να συλληφθεί, να πάει στο φυσικό δικαστή και να πάρει μια δυνατή ποινή για να μην το ξανακάνει. Και όταν την πετάξει, βέβαια, κακούργημα μέχρι 10 χρόνια. Πάνω από 10 χρόνια. Για να ακούσω λοιπόν. Λοιπόν, ας ξεκινήσω από το δεύτερο σκέλος, γιατί θέλω και μια παρατήρηση, θα καταλήξω στην πρώτη σας τοποθέτηση. Επικαιροποίηση του ποινικού κώδικα. Όπως καλά γνωρίζετε, η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα για την επικαιροποίηση του ποινικού κώδικα, ένα παροχημένο, αν θέλετε, για πολλές δεκαετίες, από τη δεκαετία του 60-70, υπάρχουν εδάφια του ποινικού κώδικα, του αστικού κώδικα, ουσιαστικά του ποινικού κώδικα, και παρέμειναν έτσι παροχημένα και ετεροχρονισμένα. Έγινε σύσταση μιας επιτροπής, μάλιστα διακομματικής, για να μπορέσει από ανθρώπους επαείοντες του αντικειμένου, εμπειρογνώμονες, να επικαιροποιήσουν αυτή την κατάσταση. Υπήρξαν όμως και απαράδεκτες διατάξεις. Ακούστε, παρακαλώ. Ναι. Δεν λέω για όλες. Ναι. Δεν εφαρμόστηκαν. Αλλά υπήρξαν και απαράδεκτες διατάξεις. Ναι. Είναι και λίγο υποκειμενική, βέβαια, η κρίση ανάλογα τις διατάξεις. Αλλά και ως νομικός. Ο συγκεκριμένος λοιπόν ποινικός κώδικας, αυτός ο επικαιροποιημένος, δεν εφαρμόστηκε στην πράξη. Έρχεται η Νέα Δημοκρατία. Θυμίζει κλεισθένη αυτό, δεν ξέρω να το συζητήσουμε αργότερα, χωρίς να εφαρμοστεί ο νόμος, να προσπαθήσει επί το βελτίο, θέλω να πιστεύω, να εξυγχρονίσει, να μετεξελίξει, αν θέλετε, κάποιους από τους υφιστάμενους ποινικούς κώδικες. Αυτό εμάς δεν μας βρίσκει αντίθετους. Απλά πρέπει να δούμε επί της ουσίας ένα προς ένα τα άρθρα. Γιατί καίγονται βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να υποστηρίξουν τις Μολότοφ? Ποιο λόγο έχετε εσείς? Δεν υπάρχει ζήτημα. Ποιο λόγο έχετε? Ζημιά σας κάνει, αφήστε το. Να τιμωρείτε αυτό που έχει Μολότοφ. Ήταν κακούργημα και ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε πλημέλημα. Μα αυτό γιατί απορείτε λοιπόν. Σωστό είναι αυτό. Γιατί απορείτε λοιπόν. Κύριε Παναγιώτο, θα πρέπει να καταλάβουν. Ποιο σε ρωτάτε? Να λήξω και εγώ να ολοκληρώσω. Εμείς οι ερώτες είναι να απαντήσω τουλάχιστον. Λοιπόν, είναι μια διαδικασία λοιπόν. Δεν εφαρμόσει στην πράξη ο ποινικό κώδικα, η επικαιροποίηση του ποινικού κώδικα που συνετελέσει την άνοιξη του 19. Δεν έχετε αντίρρηση να γίνει κακούργημα η Μολότοφ? Σαφέστατα και όχι. Είναι θέμα αντίρρηση. Συγγνώμη. Ήτανε δεν το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχε προπαρασκευαστική επιτροπή. Υπήρχαν εμπειρογνώμονες. Τώρα... διακομματική επιτροπή που ακολούθησε κάποιο συγκεκριμένο. Τώρα μιλάτε και θέλετε να πείσετε τον κόσμο. Όχι, δεν μιλάμε για τον κόσμο. Μιλάμε γεγονότα, κύριε Μαντά. Τα γεγονότα μιλούν μόνο. Δεν ήταν η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ. Πόσοι βουλευτές έχουν βγει αυτό το ακροατήριο που προσπαθείτε να συντηρήσετε συγκεκριμένα? Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι δεν έχει όρια. Κύριε Μαντάκη, το ίδιο ισχύει όμως και για τον ΣΥΡΙΖΑ. Τα λέτε καλά για τον κύριο Μαντά. Πάντως ο κύριος Μαντάκης πήρε μια σοβαρή
σοβαρή θέση. Λέει, δεν έχει αντίρρηση να χαρακτηριστεί κακούργημα το αδίκημα τη χρήση Μολότοφ. Και μπράβο του. Όχι εσεί, σαν κύριο Μαμουλάκη, που τα λέτε ωραία σήμερα. Αλλά σαν δεν τα λέω ωραία. Όχι, τα λέω όπω πρέπει να είναι τα πράγματα. Υπάρχουν όμω κάποιοι συναδελφοί σα οι οποίοι βγαίνουν και λένε για τη Μολότοφ πάρα πολλά πράγματα. Και το πέτρε Μολότοφ, η αναφορά του κύριου Λάπα που ξεχνάτε είναι ένα έγκριτο νομικό ο κύριο Λάπα. Εστίασε σε μια καθαρά νομική σκοπιά το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν είναι πέταγμα χαρταετού το πέταγμα Μολότοφ. Είναι ενέργεια η οποία μπορεί να αφαιρέσει και ζωή. Γιατί παραλαμβάνεται. Έχει αφαιρέσει του θέματο. Τοποθετήθηκαν οι Μολότοφ. Είναι φωνικό όπλο, κύριε, ή δεν είναι. Σαφέστατα. Είναι φωνικό όπλο ή δεν είναι. Κύριε Αποστολόπουλο, έχει αφαιρέσει ζωή Μολότοφ στην πόλη. Τα γνωρίζουμε πολύ καλά, κύριε Μαντέο. Τα γνωρίζουμε πολύ καλά. Αλλά δυστυχώ έχουν γίνει και γεγονότα και γεγονότα. Τώρα σα κάνω μια ερώτηση. Επικαραμένη θυμόμαστε τη σειρά. Έχω να απαντήσω. Κάνει την ερώτηση και απαντάτε για να κάνει ερώτηση. Σε μια κλοπή. Παρακαλώ. Όταν επιχειρείται μια κλοπή με παραπάνω από έναν κλέφτη, είναι σύστα εγκληματική οργάνωση ή όχι. Εντάξει, αυτό είναι τώρα και ένα ζήτημα. Για να πάει σε κακούργημα. Για να πάει σε πρέπει, κύριε Μαμουλάκη, για να προστατεύσουμε. Εδώ είναι σοβαρό το ζήτημα. Που μπουκάρουν στο σπίτι. Εδώ θέλει μεγάλη προσοχή. Ίσως ενδεχομένως, κύριε Παναγιώτοπουλο και κύριε Μαντά, να απαιτείτε μια. Ακούστε με λίγο. Ίσως να απαιτείτε μια κατηγοριοποίηση ανά περίπτωση. Γιατί εκεί κινδυνεύουμε με το ολιστικό, με το οριζόντιο, να δούμε και περιπτώσεις. Γιατί πείτε αυτό που λέτε. Πήγε 100 στον παππού και στη γιαγιά στο χωριό. Ακούστε. Που φοβούνται να πάνε στην εκκλησία για να μην μπουν μέσα και τους κλέψουν στο σπίτι. Ότι θα τους κατηγοριοποιήσουν. Ναι, για να είμαστε, νομίζω, να έχουμε μια σωστή αντίληψη των πραγμάτων. Γιατί άπαξ και πάρει κακουργηματικό χαρακτήρα η συγκεκριμένη διαδικασία, τότε ελοχεύει πραγματικά ο κίνδυνος. Ανά πάσα περίπτωση, ναι, ακόμα και ένα μικρή εμβελία, αν θέλετε, αδίκημα ή μια μικροκλοπή ενός ή δύο νεαρών, λέω για παράδειγμα, να δημιουργηθεί. Θέλει λοιπόν προσοχή. Δεν είναι τυχαίο. Ξέρετε, κύριε Παναγιώτοπουλε, επικαλούμε την ιδιότητά σας. Συγγνώμη τώρα. Πριν εγκαλούσατε για την ασφάλεια την κυβέρνηση και δεν διακατέχετε. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι είναι λεπτό το ζήτημα. Και μην παίζουμε μια εικόνα. Με το υπογάστηριο του κυβερνήσεων. Να το λύσουμε αυτό. Ναι. Και να το λύσουμε επικαλούμενος την δικηγορική μου εμπειρία. Παρακαλώ. Ακούστε. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι δικαστές μας, που είναι λαμπροί δικαστές, άνδρες και γυναίκες, όταν βλέπουν κάποιους αυτό που λέμε μικροκλέφτες του δρόμου, δείχνουν επίοικια. Και στις περισσότερες περιπτώσεις, ξέρετε, επικαλούνται οι κατηγορούμενοι εξάρτηση από τοξικές ουσίες, που στην πλειοψηφία αληθεύει, στην πλειονότητα αληθεύει, και φεύγουν από την αίθουσα του δικαστηρίου χωρίς να τους αγγίξει ο νόμος. Εδώ η αναβάθμιση της παραβατικής συμπεριφοράς σε κακουργηματική δεν γίνεται για αυτές τις περιπτώσεις. Εδώ μιλάμε για μάστιγα, κύριε Μαμουλάκη, που πλήττει και την Κρήτη. Πλήττει όλες τις περιοχές. Είδατε όμως την περιπτωσιολογία που αναφέρετε πλήττει πριν. Την περιφέρεια, πλήττει τους πάντες. Εδώ αναστενάζουν οι λαϊκές περιοχές, όχι μόνο οι λαϊκές. Και οι βόρειες και οι νότιες της Αθήνας και το κέντρο της Αθήνας μπαίνουν και ρημάζουν στο ξύλο τους γέροντες, τις γερόντισες, τον παππού και τη γιαγιά. Το κορίτσι του παίρνουν το κινητό. Τι θα πούμε και δηλαδή, κατηγοριοποίηση. Θα τους αφήσουμε έτσι. Κύριε Παναγιώτοπουλε, τέλος πάντων προς τη Νέα Δημοκρατία από το πρόγραμμά της είχε πει θα αλλάξει ποινικούς κώδικες, κύριε Παναγιώτοπουλε. Και ψηφίστηκε από τον ελληνικό λαό για να κάνει αυτές τις αλλαγές. Κοίτα μέσα στο θα κρυθεί από τις αλλαγές. Μιλάμε για ακρότητα. Μιλάμε για συνοδό της μεσότητας και την λογική. Όπως κρύθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ για τις επιλογές που έκανε και τον κατέταξε ο ελληνικός λαός στην αντιπολίτευση. Ναι, με 32% μετά από 4 χρόνια που κάνει ένα. Για να μην μιλάμε όλοι, μία κουβέντα ο κύριος Αποστολόπουλος, μία ο κύριος Μαμουλάκης, κλείνει ο κύριος Μαντάς, τελειώσαμε. Να πω από προσωπική εμπειρία, υπάρχουν δυστυχώς και ο κύριος Μαμουλάκης καλά τα λέει απόψε, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά μέλη εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ και σε ρετά όργανα όπως το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας που έχουν διαφορετική άποψη και καλό θα ήταν κάποια στιγμή να δείτε γιατί υπάρχει εσωτερική διαφωνία και διχογνωμία σε αυτό το θέμα. Στο ΣΥΡΙΖΑ, όχι, δεν είναι χαρά της δημοκρατίας, είναι ζωντανός οργανισμός. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραπέει με αυτό το πράγμα που κάνετε λάθος. Παραπέει και για αυτό δεν γίνεται προς τα έξω στον κόσμο. Γι' αυτό και δείχνει την υποχωρητικότητα του κόσμου και την επιφύλαξη. Ελάτε πάμε να κλείσουμε. Και η παράταξη την οποία εμέσως εκπροσωπείται είναι αυτή που συγκεκρινώνεται ραγδαία και σταδιακώς. Από την άλλη πλευρά η Νέα Δημοκρατία λέει πολλά, αλλά δεν έχει πράξει αυτά που θα πρέπει να έχει πράξει. Θα πρέπει να γίνουν πολύ διαφορετικά και πολύ περισσότερα πράγματα. Και μία λέξη μόνο πολύ δευτερολέπτων για τον ποινικό κώδικα, ότι θα πρέπει να πέσει το βάρος επιτέλους σε αυτή την κοινοφελή εργασία που πολλές ποινές
που είναι φυλάκιση θα μπορούσαν να μετατραπούν σε κοινωνική εργασία, σε κοινοφιλή εργασία, ώστε να μπορούν να προσφέρουν άνθρωποι να κάνουν πράγματα δημιουργικά χωρίς να διώκονται και να βρίσκονται αυτή τη στιγμή μέσα στη φυλακή. Έχει μεγάλη σημασία. Για κατεξαίρεση όμως παραβατικούς. Βεβαίως. Για τους συστηματικά εγκληματούντες. Βεβαίως. Με όλους και πρέπει να υπάρχει φυλάκιση. Να επεκταθεί. Έχει απόλυτο δίκιο. Το έζησα και εγώ σαν αντιδήμαρχος του 4ου Δήμου της χώρας, του Δήμου Ηρακλείου, όπου είχαμε φοβερά αποτελέσματα από ανθρώπους που και ενσωματώθηκαν στον κοινωνικό ιστό και προσέφεραν πάρα πολύ στο Δήμο, στην κοινωνία, στην πόλη. Αυτό είναι μεγάλο στίχημα. Αυτό είναι μεγάλο στοίχημα και μακάρι να δοθεί. Πάμε και νομοθετικά. Βεβαίως. Και είναι και πρόκληση για μας τους κοινοβουλευτικούς να φέρουμε επιτέλους ένα νομοθέτημα το οποίο θα προσδώσει κι άλλη όθηση σε αυτή την πολύ καλή πρακτική που έχει ξεκινήσει τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω ότι το χαιρετίζουν όλες οι παρατάξεις και είναι καλό. Γιατί ξέρετε, πρέπει να, καλό είναι να σκεφτόμαστε εθνικά, αλλά πρέπει και να λειτουργούμε και να πράττουμε και να δράττουμε τοπικά. Μάλιστα. Κύριε Μαντά, κλείνω μαζί σας. Κλείνοντας, επειδή ο κύριος Αποστολόπουλος είχε ένα ιδιαίτερο άγχος για την ομάδα Δέλτα και επειδή ρωτάγατε κι εσείς, σας ανακοινώνω λοιπόν ότι έτοιμη η αντικαταστάθμιση της ομάδας Δέλτα στους δρόμους από Δευτέρα. Μπράβο. Πρόκειται για δύο ομάδες θα εργάζονται εξάρου του ίδιου το απόγευμα και μία ακόμη θα είναι ενισχυτική όπου χρειάζεται. Στο βασικό όπλισμο θα είναι το Αλεξής, το Αργυλέκο, το όπλο και όπου χρειάζεται θα φέρουν και οι υπόλοιποι. Βεβαίως, με τις μηχανές, έτσι, όπως ήταν και παλιά. Ακριβώς. Επανασυγκρότηση της ομάδας Δέλτα. Μπράβο στον Χρυσοχοίδη, μπράβο στον Οικονόμου, μπράβο στον Καραμαλάκη. Σε ειδικές περιπτώσεις θα χρειάζεται. Η κυβέρνηση εργάζεται, το σχέδιο υλοποιείται βήμα-βήμα και αν αυτή τη στιγμή. Είμαστε εδώ για να το ελέγξουμε και να το δούμε. Να δείξω ότι έχει κερδίσει τις εντυπώσεις από τον ελληνικό λαό. Γιατί είναι η πρώτη κυβέρνηση μετά από πάρα πολλά χρόνια που επιτέλους ό,τι έχει υποσχεθεί το κάνει πράξη και το κάνει πάρα πολύ γρήγορα. Προσέξτε τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να κλείσουμε. Ευχαριστώ και τους τρεις σας. Νομίζω, κυρίες και κύριοι, ήταν μια ενδιαφέρουσα σύνθεση αξιόλογων ανθρώπων που καταρχήν μιλούν σωστά την ελληνική. Είναι κάτι που δεν αποτεθεί δεδομένο και για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες κοινοβουλευτικούς και όχι μόνον και ταυτόχρονα έχουν άποψη. Λοιπόν, τα θέματα που αγγίξαμε είναι σοβαρά και πριν απ' όλα τα σοβαρότερα αφορούν όπως σας είπα το μεταναστευτικό, το μείζον θέμα για την κυβέρνηση, τον πολιτικό κόσμο και την Ελλάδα τους αμέσως επόμενους μήνες και βεβαίως το διαχρονικό θέμα της ασφάλειας το οποίο κατά τη γνώμη μου και κρίνομαι γι' αυτό επιδεινώθηκε εξαιτίας διαφόρων ιδεολειψιών και αιμονών ιδεολογικών άνευ σημασίας τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ και στις μέρες μας γίνεται μια προσπάθεια βελτίωσης. Εμείς θα είμαστε αυστηροί εδώ για να κρίνουμε και την παρούσα κυβέρνηση και τις δημοτικές αρχές στο τι συμβαίνει στην καθημερινότητα, στη γειτονιά και στην πράξη. Γιατί είναι περισσότερο ο οικονομικά πιο αδύναμος πολίτης που υφίσταται τις συνέπειες της ανασφάλειας και της έξαρσης της εγκληματικότητας. Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε για απόψε. Κλείνουμε τον κύκλο της εβδομάδος. Θα είμαστε μαζί σας την επόμενη Δευτέρα, από Δευτέρα ως Πέμπτη είμαστε στις 9 ακριβώς, με όλες τις νεότερες φρέσκες ειδήσεις του τριημέρου και με πολλές ακόμη αποκλειστικότητες. Γιώργος Χιαδήμας και Μάκης Κουρής σας περιμένουν ευθύς αμέσως και βεβαίως η Αναστασία Γιάμαλη λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Καλό βράδυ.